Καλησπέρα. Πιστεύω ότι αυτοί οι φύλαθοι που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο ήταν αρκετοί. Πρώτη φορά τα τελευταία 3 χρόνια τώρα που παίζουμε, πρώτη φορά είδαμε τόσο πολλοί κόσμος στο γήπεδο και πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο από τις 2 ομάδες. Σίγουρα για μας ήταν δύσκολα. Βρεθήκαμε 2-0 πίσω στο σκορ σε 10 λεπτά. Δεν ήταν εύκολο, αλλά αντιδράσαμε. Πετύχαμε 2 γκολ. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες στο παιχνίδι, αλλά τη μεγαλύτερη ευκαιρία είχαμε στο τέλος, που δεν μπορούσαμε να σκορούμε το πέναλτι. Πιστεύω ότι, όπως είπα και πριν, έγινε ένα καλό παιχνίδι από τις 2 ομάδες που είναι οι καλύτερες ομάδες του κυπριακού ποδοσφαίρου. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ πίσω ακόμα, εκεί που θέλουμε να είμαστε, από αυτή τη θέση. Εντάξει, και το παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, πράγματι νιώθουμε λίγη απογοήτευση, διότι δεν πετύχαμε το πέναλτι, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε. Τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Έχουμε να παίξουμε άλλα 30 πόντους. Και αν παίζουμε έτσι, πιστεύω ότι έχουμε το μέλλον. Ευχαριστώ. Για μία φάση το δεν έγινε πλην 5 και έμεινε στο πλην 8. Αυτό το γεγονός τι λέει για σας? Τι λέει? Είμαστε μακριά από την πρώτη θέση. Αν βάζαμε γκολ θα ήμασταν πολύ πιο κοντά. Αλλά θα ήμασταν 5 ή θα είμαστε που τώρα 8. Δεν πάβει ότι για μας είναι δύσκολο. Αλλά έτσι όπως είπα, έχουμε να παίξουμε από 30 βαθμούς. Και εμείς θα προσπαθήσουμε κάθε παιχνίδι, διότι εδώ και αρκετό καιρό έχουμε κάνει πολύ μεγάλη αντεπίθεση. Ήμασταν πάρα πολύ πίσω, αλλά βρεθήκαμε και στη δεύτερη θέση και μπορούσαμε να βρεθούμε ξανά δεύτερη θέση σήμερα και πολύ πιο κοντά από ότι πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μόνο να συνεχίσουμε, να δουλέψουμε σκληρά και να κερδίσουμε τα επόμενα παιχνίδια. Coach, ποιο είναι το κλειδί αυτής της μεγάλης αντεπίθεσης που κάνει η ομάδα σας? Γιατί σας είχε ασκηθεί και σας κριτική προηγουμένως, αλλά βλέπουμε ότι η Ανόρθωση είναι από τις καλύτερες ομάδες στο δεύτερο γύρο. Μέσα στο παιχνίδι είναι κριτική. Δεν είναι ότι θα μπορούμε να αποφεύγουμε και εμείς. Παρόλο ότι εμείς εκεί που είχαμε δυσκολίες, πιστεύαμε στην ομάδα. Πιστεύαμε ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα, καλούς παίχτες. Τελειώσαμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είχαμε. Αντιμετωπίζαμε και από την αρχή πολλά προβλήματα με τον κορονοϊό, από την προετοιμασία, τώρα και πριν λίγο. Αλλά καλά είναι ότι εμείς είμαστε κοντά στο στόχο που έχουμε θέσει από την αρχή. Κοντά, αλλά όταν μιλάμε ότι παίζονται ακόμα 30 βαθμούς, σημαίνει ότι ακόμα έχει chance, διότι παίξαμε 22 παιχνίδια και έχουμε 38 βαθμούς. Σημαίνει ότι ακόμα πολλά έχουμε να παίξουμε. Coach, όπως είπατε και εσείς, σήμερα ο φιλάθλος κόσμος απόλαυσε τις 2 καλύτερες ομάδες του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Σταθήκατε στην τελευταία φάση του αγώνα που ίσως έκρινε το αποτέλεσμα. Από την άλλη πάλι υπήρχε η φάση του Αλμπάνη που μπορούσε να γίνει το 3-0 και ίσως πάλι εκεί να έκρινε κάτι. Στο τέλος, ίσως τελικά κάπως αποδόθηκε ένα είδος δικαιοσύνης και έμεινε το αποτέλεσμα στο Χ. Ευχαριστώ. Καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως το θέλει τώρα. Αν δεχόμασταν εμείς το 3ο γκολ, αλλά και εμείς είχαμε κάποιες ευκαιρίες και εμείς βάλαμε 2 γκολ και εμείς είχαμε το πέναλτι στο τελευταίο λεπτό. Το πιο πολύ κοντά θα έλεγα ότι ήμασταν εμείς, διότι ήδη είχε τελειώσει το παιχνίδι και ήταν 2-2 και πέναλτι. Αλλά δεν καταφέραμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω ότι να χτυπήσει άλλο το πέναλτι. Βλέπουμε συνέχεια. Τελείωσε αυτό το παιχνίδι για μας. Είμαι περήφανος από τους παίχτες μου, διότι πράγματι τον τελευταίο δύο μήνες είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν ήταν τυχαία και τα αποτελέσματα που είχαμε τα προηγουμένα. Δείξαμε και σήμερα ότι τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν ήταν σίγουρα τυχαία.